τι να περιμένεις από το 2024 και τι να κάνεις στο 2024 για να μειώσεις τους θανάτους, για να μειώσεις τους τραυματισμούς, για να μειώσεις τις υλικές ζημιές εκεί έξω, στους δρόμους, όπου βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ο καθένας από εμάς. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας από τον 984, ο κύριος Μιχαλάκης. Καλημέρα στους εσάς, στους ακροατές μας, σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να. Ο κύριος Μιχαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών. Το ερώτημα το ακούσατε, περιμένω από εσάς να ακούσω τι θα μου απαντήσετε. Κοιτάξτε, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι και ως Πανελλήνιους Συλλόγους Εκπαιδευτών Οδύση και εγώ προσωπικά, αλλά και φαντάζομαι όλη η κοινωνία, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και βεβαίως πώς κυκλοφορούμε στους δρόμους. Ειδικά εδώ στην Κρήτη το θέμα της μετακίνησης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε οργανωμένους δημόσιες συγκοινωνίες, που είναι ένα μεγάλο υστέρημα για τον κρητικό κόσμο, για τον κρητικό λαό και τους επισκέπτες. Και έτσι, όταν δεν έχουμε σωστή μετακίνηση, θα είναι και ανασφαλής η κίνησή μας στους δρόμους. Δεν προβλέπεται για το 2004 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Στην καλή διάθεση του καθενός μένει και στην καλή ώρα, αν θέλετε, το πώς θα μετακινηθεί με ασφάλεια από το ένα μέρος στο άλλο. Το έχουμε πει πολλές φορές και με τη δική σας παρέμβαση το έχουμε επισημάνει ότι για να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν. Ένα από αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να έχουμε επαρκείς συγκοινωνίες, δημόσιες μεταφορές δηλαδή, ούτως ώστε να χρειάζεται να παίρνουμε λιγότερες φορές το αυτοκίνητο, λιγότερες φορές τις μηχανές. Έτσι, έχοντας λιγότερη συμμετοχή στην κυκλοφορία, έχουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, παρά τις προσπάθειες δικές μας, παρά το ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για να έχουμε και μέσα σταθερή στοχιά στην Κρήτη, που σαφώς δεν θα είναι αύριο, αν κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Όλα όμως αυτά είναι δύσκολα να τα έχουμε το 2024 και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε άλλη μια εικόνα σαν αυτή τον προηγούμενο χρόνο. Είναι όμως άσχημο, είναι δύσκολο να το δεχτείς, σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Μιχαλάκη, ότι ξέρετε, μόνο στην καλή διάθεση και στην καλή ώρα στηρίζεται ο καθένας από εμάς για να έχει ασφάλεια εκεί έξω. Δηλαδή δεν ξέρω πια, δεν ξέρω πια τι, και αναρωτιέμαι και πώς δεν τρέπεται αυτή η πολιτεία ακούγοντας και κάτι τέτοιο από έναν άνθρωπο ο οποίος μας εκπαιδεύει για να βγούμε στους δρόμους, και όταν είναι αυτός ο άνθρωπος και Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, ότι η μόνη ασφάλεια των οδηγών είναι η καλή ώρα και η καλή διάθεση του κάθε οδηγού. Δυστυχώς, κύριε Λουμιράκη, έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό που λέτε το έχουν επισημάνει και στα κορυφαία όργανα της πολιτείας. Στη Διακομματική Επιτροπή, παράδειγμα, της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια. Στους υπουργούς, ναι. Και βέβαια δεν χρειάζεται να το επισημαίνει κανείς. Όταν διαβάζουμε μονάχα τις εφημερίδες, αν υπήρχε πραγματικά κάποια λογική και αν υπήρχε κάποια ευαισθησία στην πολιτική ηγεσία της χώρας τόσα χρόνια, θα λέμε, κάτσε τα παιδιά, πού πάμε. Πού πάμε. Τόσοι άνθρωποι που χάνονται κάθε μέρα, πού πάμε. Θα έπρεπε να τους απασχολήσει, γιατί να δούμε και το άλλο, κύριε Λουκετάκη. Το άρθρο 2 του Συντάγματος επιτάσσει ότι η ασφάλεια των ανθρώπων, η προστασία μάλλον της ανθρώπινης ζωής, είναι θέμα της πολιτείας. Δεν είναι του καθενός ξεχωριστά. Αν και μόνο αυτό το άρθρο εφαρμόζεται, θα έπρεπε να έχουν βρει τρόπους να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους. Αλλά δυστυχώς, βλέπετε, δεν μας συγκινούν τέτοια πράγματα, δεν μας συγκινούν. Είναι κάτι που το έχουμε θίξει πολλές φορές. Ας ελπίσουμε αυτή η χρονιά που έρχεται να το θίξουμε λιγότερες φορές. Να μην χρειαστεί. Δηλαδή να έρθει πράγματι καλή ώρα, γιατί πραγματικά εγώ δεν ελπίζω σε κάτι διαφορετικό. Και να μην έχουμε αυτά τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα. Μα ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια τα οποία κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά, κύριε Μιχαλάκη, έχουμε μπει μέσα από πάρες πολλές εξαγγελίες, έχουμε μπει μέσα από πάρα πολλά πιλωτικά προγράμματα, έχουμε περάσει μέσα από πάρα πολλές εξαγγελίες περιοδικής ασφάλειας, υπουργοί παρά υπουργοί, αλλά ένα είναι το ζητούμενο, ότι δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική, δεν υπάρχει εκείνη η βούληση που λέει ότι αυτό θα
θα εφαρμοστεί και μακροπρόθεσμα για να αναλάβει και η πολιτεία τις δικές της τις ευθύνες. Το είπατε πριν από λίγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρθρο εγώ να επισημάνω μονάχα, κυρία Δουργεράκη, εδώ σήμερα στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη είμαστε και στην Κρήτη ζούμε, σε λίγο θα ορκιστούν οι νέοι αντιπεριφερειάρχες, αν να είμαι καλά. Ναι, σήμερα καλά, ορίζονται. Ορίζονται, ναι. Έχουμε γιασμούς κλπ. Για 5 χρόνια αυτή η περιφερειακή αρχή μαζί με τους αντιπεριφερειάς κλπ. Θα διοικούν αυτό το νησί. Νομίζω ότι το έχουμε θίξει πολλές φορές. Θα πρέπει από τώρα, και εδώ κάνουμε την έκκληση αν θέλετε προς νέους άρχοντες, αν και δεν είναι νέοι, είναι παλιοί, να το δούνε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε πραγματικά να παρθούν πολλά μέτρα, πάρα πολλά μέτρα, που δεν θα εξελίξουν αύριο το φαινόμενο αυτό που ζούμε, αλλά θα το περιορίσουν αισθητά. Αρκεί να το θέλουν, αρκεί να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Εμείς θα τους ενοχλήσουμε ξανά. Και για αυτά τα θέματα και για άλλα θέματα που τουλάχιστον αφορούν και τον κλάδο μας. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ήδη είμαστε στο μηχανολογικό εδώ στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για κάποια σοβαρά θέματα που υπάρχει στον κλάδο της εκπαίδευσης, προσέξτε τι λέω, στον κλάδο της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών. Δεν μιλάω για συντεχνιακά θέματα. Ήδη έχουν αποφασιστεί για περίπου 10 σχολές να παρθούν οι άδειες για τυπικούς λόγους. Για τυπικούς λόγους σας λέω. Και έχουμε ενημερώσει τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Σιγουνάκη. Έχουμε τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που είναι ενήμερη. Είμαστε στις διαβουλεύσεις, διότι εδώ πάει να γίνει κάτι τρομερό. Δηλαδή, μπαίνουν στο στόχαστο σχολές οδηγών, κλείνουν σχολές οδηγών. Καταλάβετε. Και όχι γιατί δεν κάνανε εκπαίδευση, να γιατί σας λέω περί εκπαίδευσης. Ίσα ίσα κάνανε εκπαίδευση. Διώκονται γιατί κάνουν εκπαίδευση. Υπάρχει μια δίωξη αυτή τη στιγμή στις σχολές οδηγίας. Και είναι το θέμα το οποίο θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες. Αλλά να μην χαλάμε. Ολοκληρώστε αυτή τη συνάντηση, ναι, και θα τα πούμε εντός των ημερών για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει πάνω σε αυτό, κύριε Μιχαλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Για να δούμε τι τρέχει.